Γεια σε όλους, όπως βλέπετε και από τον τίτλο σήμερα ήρθε η ώρα του Pro Evolution Soccer 2019 το περιμένατε πάρα πολύ, το άργησα λίγο λόγω του ελέγχου του, του YouTube που σας είχα πει σύν ότι η ισοσελίδα του Skidro είχε πέσει οπότε είπα να το κάνω τώρα, αν και λίγο αργά βέβαια οπότε πιστεύω ότι θα σας αρέσει Λοιπόν, Ανοίγουμε περιηγητή, μπαίνουμε στη σελίδα scindroreloaded.com, επιλέγουμε εδώ πέρα δεξιά. Βασικά, πληκτρολογούμε στην αναζήτηση, εδώ πέρα δεξιά, Pro Evolution Soccer 2019. Και θα κατεβάσετε αυτό πέρα που λέει Pro Evolution Soccer 2019 CPY. Το επιλέγετε, είναι 30 GB περίπου, δεν είναι συμβατό με το online. Προφανώ νομίζω δεν υπάρχει κάποιο που δεν το ξέρει ότι όσα παιχνίδια και να, κατεβάσετε δεν έχουν πρόσβαση σε online mode ας πούμε. Βλέπετε εδώ πέρα απαιτεί συστήματο, μόνο για 64 bit υπολογιστέ. Εικόνε μέσα από το παιχνίδι, αν και νομίζω ότι όσοι ξέρετε τα, τα Pro δεν χρειάζεται να δείτε καν εικόνε και τα λοιπά, γιατί πολύ απλά είναι το Pro. Λοιπόν, επιλέγετε κάποιο από αυτά εδώ πέρα τα 4 torrent, Ας πούμε αυτό πατάτε, ε, α, λέει δεν υπάρχει, ας πούμε αυτό εδώ πέρα, ούτε αυτό λέει δεν υπάρχει, δεν μπορεί κάποιο θα βρούμε, αυτό αφήστε το, πάμε στο τελευταίο τότε όπου σας ε, δείχνει αμέσως ότι πρέπει να ανοίξει με το πρόγραμμα που έχετε για να κατεβάσετε torrent. Εγώ έχω το me torrent οπότε αν το αφήσετε έτσι και πατήσετε ok θα αρχίσει να κατεβάζει το παιχνίδι μέσα από το me torrent ή από οποιο άλλο πρόγραμμα έχετε. Λοιπόν, στον φάκελο το πέρα που έχετε κατεβάσει, επιλέγετε το συμπιεσμένο αρχείο, κάνετε δεξί κλικ και πριν να κάνετε την αποσυμπίεση, ε, σα το έχω ξαναπεί, κλείνετε το antivirus γιατί θα σα πετάξει σίγουρα ε, error, ιό δηλαδή, ότι έχει κάποιον ιό, ενώ δεν υπάρχει. Οπότε, αφού το έχετε κλείσει, πατάτε αποσυμπίεση εδώ. εδώ. Μετά, επιλέγετε το setup.exe για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Σε όλα, σε όλα τα βήματα πατάτε next, next, εγώ το έχω κάνει ήδη η εγκατάσταση, οπότε πάμε να δούμε. Αν δεν θυμάστε που έχετε κάνει εγκατάσταση στο παιχνίδι, σας έχει βγάλει εικονίδιο στην επιφάνεια εργασία. Οπότε πατάτε πάνω στο εικονίδιο, δεξί κλικ, άνοιγμα θέης αρχείου, σας βγάζει κατευθείαν στον φάκελο εδώ πέρα. Μετά, στον φάκελο εδώ πέρα που έχετε κάνει την αποσυμπίεση, στα, στα στοιχεία λήψη ή στα downloads, όπως το έχει ο καθένας, επιλέγετε αυτά εδώ πέρα τα τρία αρχεία που είναι για το κρακ. Πατάτε δεξί κλικ και αντιγραφή και τα κάνετε επικόλυση εδώ πέρα, μέσα στον φάκελο. Αντιγραφή και την κατάσταση ως αρχεία χρειάζονται. Ε, επίσης, εδώ πέρα που έχει το settings.exe, επιλέγετε τις ε, ρυθμίσεις που θέλετε να έχετε στο, στο παιχνίδι. Επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε πώς μπορείτε να να έχετε ας πούμε δύο χειριστήρια ή να πώς να αλλάξετε τα, τα γραφικά ή πώς να αλλάξετε το ένα και πώς να αλλάξετε το άλλο. Λοιπόν, ή επειδή στο, στην πρώτη κίνηση μπορεί να σας ανοίξει σε λειτουργία παραθύρου. Βλέπετε εδώ πέρα, θα επιλέξετε λειτουργία πλήρου οθόνης για να είναι σε όλη την οθόνη σας. Ανάλυση εδώ πέρα, ανεξάρτητα από το τι θέλετε να έχετε και από το πόσο πολύ μπορεί να σηκώσει ο υπολογιστή σας τη συγκεκριμένη ανάλυση. Όπως επίσης και στον ρυθμό καρέ εδώ πέρα, καλό θα είναι να τα βάλετε στο, στα 30 fps εάν δεν έχετε πολύ καλό υπολογιστή για να τρέξετε το Pro Evolution Soccer. Επίσης, στις, προδια... στις, προδιαγραφές, με συγχωρείτε, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι σας έχει χωρίσει τις προδιαγραφές σε τέσσερα ας πούμε πεδία, Το πρώτο είναι ο επεξεργαστής. Εδώ πέρα με σου που μου λέει ακατάλληλο, εντάξει είναι ένα ε, θέμα αυτό γιατί θα κολλάει πάρα πολύ. Κανονικά πρέπει να σας λέει εάν θέλουμε καλά κατάλληλο να είναι μπλε και όχι να έχει το ok που έχει εμένα το πράσινο. Εμένα έχει ok στη RAM, έχει ok στα, στην κάρτα γραφικών και έχει ok και σε αυτά τα δύο που είναι κάτι άλλο που δεν μας απασχολεί τόσο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να έχει μπλε, να λέει δηλαδή κατάλληλο. Το ok σημαίνει ότι θα μπορείτε να, το, να παίξετε αλλά θα, θα σας κολλάει λίγο έως πολύ. Ε, Επίση τι άλλο. Εδώ πέρα, πώς, επειδή με έχετε ρωτήσει πώς θα μπορείτε να παίξετε με δύο χειριστήρια. Ε, ως default, σαν player 1, υπάρχει το πληκτρολόγιο. Αν εσεί θέλετε να παίξετε με δύο χειριστήρια, τότε στην καρτέλα χειριστήριο, στο χειριστήριο 1, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή, θα επιλέξετε καταρχήν το direct input για να πάρει κατευθείαν το χειριστήριο που έχετε εισάγει στον υπολογιστή σα, θα το αφήσετε χειριστήριο 1 και θα βάλετε τη συσκευή που έχετε. Και αυτή πλέον θα είναι ο player 1 μαζί με το πληκτρολόγιο, ταυτόχρονα. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν να καταργεί το πληκτρολόγιο, ό,τι χειριστήριο βάλετε στο χειριστήριο 1. Και στο χειριστήριο 2 θα βάλετε τον δεύτερο παίχτη. Απλά σημαντικό είναι να βάλετε κάποιο χειριστήριο ω χειριστήριο 1. Εδώ πέρα. Για να καταργήσει ουσιαστικά το πληκτρολόγιο. Αυτό. Μετά σε ό,τι αλλαγέ κάνετε, θα πατήσετε OK. Θα το θα κλείσετε. Θα κλείσετε αυτό το πέρα τον φάκελο. Και αυτόν. Και θα το τρέξετε κανονικά από την επιφάνεια εργασία. Αυτά είχα να σα πω. Ελπίζω να το απολαύσετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.